Και μετά τα όσα είπαμε με τον Μαρίνο Αμπελιώτη, ο οποίος μας ανέλησε, θα έλεγα πραγματικά με τον πιο εμφατικό, παραστατικό και αναλυτικό και ξεκάθαρο, όχι αναλυτικό, το είπα, μας ανέλησε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις 120 δόσεις, αλλά και τις 36 και τις 72 και τις 24. Και ποιοι μπορούν να φύγουν από τις 24 και να πάνε στις 36 γλιτώνοντας τον τόκο, το επιτόκιο που πληρώνουν. Ήταν πραγματικά χυμαρόδης και σήμερα ο Μαρίνος Αμπελιώτης, που τόσους μήνες εδώ σε αυτή την εκπομπή επέμενε ότι πρέπει να επιστρέψουν, πρέπει να επανέλθουν οι 120 δόσεις. Μετά το Μαρίνο Αμπελιώτη λοιπόν μένουμε σε οικονομικό κλίμα, γιατί το οικονομικό κλίμα είναι κοινωνικό. Η κοινωνία από τα οικονομικά της υποφέρει. Άρα το οικονομικό ζήτημα είναι κοινωνικό πρωτίστως. Και πάμε στον πρόεδρο και φίλο μου, τον Βασίλη τον Κορκίδη, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο Βασίλης, ο οποίος είναι γνώστης όσο λίγοι στην Ελλάδα για τα οικονομικά θέματα, γιατί πιάνει και τον παλμό του πολίτη. Βασίλη μου. Δημήτρη μου, καλό Σάββατο. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα, φίλε. Να είσαι καλά. Πράγματι ο κ. Αμπελιώτης ήταν πολύ κατατοπιστικός. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν επιβεβλημένη έτσι αυτή η αναβίωση αυτών των ρυθμίσεων, γιατί τι συμβαίνει, δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε νέες ρυθμίσεις. Μην νομίζεις ότι ακόμα έχουμε την ελευθερία των κινήσεων, ακόμα οι θεσμοί, αν θέλεις, επηρεάζουν αρκετά την κατάσταση. Ίσα-ίσα μας λένε να μειώσουμε τις δόσεις. Μα γι' αυτό και πίστευαν, συγγνώμη που σε διακόπτω, γι' αυτό και πίστευαν πολλοί όταν ο Μαρίνος επέμενε ότι τελικά δεν θα αναβιώσουν οι 120 δόσεις. Τελικά νομίζω ότι τρίπλα, αν πω έτσι, της κυβέρνησης στο να ανοίξει κάποια παράθυρα, κάποιους φεγγίτες στις υφιστάμενες ρυθμίσεις και να δώσει τη δυνατότητα στους 200.000 που έχασαν αυτές τις ρυθμίσεις να επανενταχθούν, πληρώνοντας δύο δόσεις ουσιαστικά και μεταφέροντας όλες τις υπόλοιπες στο τέλος της ρύθμισης, δείχνει κάποια κοινωνικά έτσι αντανακλαστικά της κυβέρνησης, του οικονομικού επιτελείου. Και νομίζω ότι είναι ορθές οι επιλογές και οι 7 παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν, και ιδιαίτερα δίκαιοι και κατά προτεραιότητα σωστοί, αυτό το μπόνους, αν θέλεις, της οικονομικής ενίσχυσης για τους περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. Σωστό. Δεν πήραν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς. Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το ζήταγε πάρα πολύ ο κόσμος, και επειδή συζητάμε και εσύ και εγώ με τους συνταξιούχους μας, ήταν το πρώτο ζητούμενο, αν θέλει. Άρα, άρα όλο αυτό το εντάσσει σε μια κατηγορία κοινωνικά, πολύ καλά το έθεσες, αντανακλαστικά της κυβέρνησης, γιατί αν δεν αφουγκράζει την κοινωνία, που είτε όσον αφορά στις ρυθμίσεις από χρέη, δεν εστερνίζεται το πρόβλημα που αντιμετώπισες λόγω της ενεργειακής κρίσης, είτε ο συνταξιούχος δεν μπορεί να σου επιστρέψει τα λεφτά που έχασες, δεν υπάρχουν μετά κοινωνικά αντανακλαστικά, τα οποία τα επέδειξε εν προκειμένου η κυβέρνηση, και περιμένουμε να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε 800 εκατομμυρίων και είδαμε ότι πραγματικά αυτό το δημοσιονομικό, ας πούμε, ποσό, το οποίο το επιστρέφει στην κοινωνία και σωστά πράττει. Μακάρι να δημιουργηθεί και άλλος δημοσιονομικός χώρος και επίσης να δοθεί στην κοινωνία. Ναι. Και μακάρι να λυθεί το θέμα της προσωπικής διαφοράς, μια και καλή. Αυτό θα ήταν το ευχής έργο. Σωστό, θα έλεγα. Σωστό. Εγώ όμως, και πέρα όμως, ναι. Ενώ μιλάς για δημοσιονομικό χώρο, εγώ θέλω να σταθώ και σε μια κουβέντα που είπες πρόσφατα, νομίζω στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΠ, νομίζω, να μην δημιουργηθεί μια πλειοδοσία εν ώψη εκλογών, και σε χάρηκα που το δήλωσες αυτό και το διάβασα στα οικονομικά sites, ότι δηλαδή δεν πρέπει τώρα εν ώψη εκλογών να δημιουργήσουμε μια αναστάτωση και προσδοκίες και φρούδες ελπίδες στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους, πέφτοντας στην παγίδα της πλειοδοσίας, είτε του ενός είτε του άλλου. Ακριβώς. Καλό είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Δηλαδή και οτιδήποτε ανακοινώνεται να είναι εφικτό, ρεαλιστικό και να το βλέπει ο Έλληνας φορολογούμενος, ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας συνταξιούχος, ο Έλληνας μικρομεσαίος άμεσα. Αυτό νομίζω ότι οτιδήποτε γίνεται πρέπει να λέγεται και να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, ο κόσμος έχει ανάγκη να βλέπει, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Βασίλη Κορκίδη, αυτό που είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις σούπερ μάρκετς που είχαν αυξήσει, όχι σωστά,
όχι τίμια τις τιμές, άτιμα θα έλεγα και σκροκερδώντας, και φάγανε πρόστιμα συνολικής αξίας 380.000 ευρώ. Και καλά να πάθουν. Και καλά να πάθουν. Αυτά θέλει ο κόσμος. Και... θέλει μια κυβέρνηση η οποία θα στέρξει στο πλευρό του πολίτη, όχι μόνο με φοροελαφρύνσεις, όχι μόνο με αυξήσεις, αλλά αύξηση θεωρείται κατά τη γνώμη του μισθού όταν τραβάς το αυτή της επιχείρησης που εσχροκερδεί σε βάρος σου. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα πω το εξής, ότι η εσχροκέρδεια παρουσιάζεται ισότερο εκεί που ο καταναλωτής δεν έχει επιλογές. Μπράβο. Μπράβο. Όταν υπάρχουν πολλές επιλογές και ο ίδιος ο καταναλωτής αποφεύγει την εσχροκέρδεια και αυτός που τη σκέφτεται αποφεύγει να την κάνει πράξη. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο κλάδος των τροφίμων είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Είδαμε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός και τον Ιανουάριο στο 7%. Αλλά τα τρόφιμα? 7,2. Τα τρόφιμα όμως υπερδιπλάσιος πληθωρισμός. 15%. Εκεί, συγγνώμη, τα τρόφιμα 15% και εκεί είναι ακριβώς οι κατηγορίες κάποιων κωδικών που εσχροκερδούν. Οι τρεις, ίσως και οι τέσσερις μονάδες του 7% του πληθωρισμού οφείλονται στις αυξήσεις των τροφίμων. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί. Νομίζω ότι διετία της πανδημίας τα σούπερ μάρκετ έγιναν τράπεζες. Έγιναν έτσι, τράπεζες, γιατί... όπως το πες Βασίλη Κορκίδη, πραγματικά η φράση σου αυτή γράφει. Γράφει ιστορία. Τα σούπερ μάρκετ έγιναν τράπεζες. Βεβαίως, γιατί όταν ήταν κλειστά όλα τα άλλα καταστήματα και όλες οι άλλες επιχειρήσεις, τα σούπερ μάρκετ πουλούσαν τα πάντα στους πάντες. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο πρέπει να βάλουν πλάτη σε αυτές τις δυσκολίες και ειδικά στο θέμα των τιμών των τροφίμων που βλέπουμε ότι μένουν σε υψηλά επίπεδα και αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει ένας φόβος και είναι πανευρωπαϊκός αυτός ο φόβος της επισιτιστικής κρίσης. Τη συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό γιατί θα έχουμε ελλείψεις στα στάρια λόγω της έλλειψης παραγωγής στην Ουκρανία περίπου 800 εκατομμυρίων τόνων. Mm-hmm. Αυτό το ξέρουμε. Όμως σε κάποιες άλλες κατηγορίες οι αυξήσεις τις οποίες παρατηρούνται δεν δικαιολογούνται πλέον από το ενεργειακό κόστος. Όπως τα γαλακτοκομικά για παράδειγμα. Τεράστια αύξηση στα γαλακτοκομικά. Τεράστια. Και είχαμε πει ότι ναι, καταλαβαίνουμε μια χρονοκαθυστέρηση στη διόρθωση των τιμών. Δηλαδή πιο εύκολα ανεβαίνουν οι τιμές και πολύ αργότερα πέφτουν οι τιμές. Αλλά νομίζω αρχίζουμε να εξαντλούμε αυτό το περιθώριο της χρονοκαθυστέρησης και θα έπρεπε να βλέπουμε μεγαλύτερες μειώσεις τιμών σε πάρα πολλές κατηγορίες. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μπήκανε και νέα επιπλέον κατηγορίες προϊόντων στο καλάθι του νοικοκυριού. Και τα σαρακοστιανά και όλα αυτά βεβαίως. Και τα σαρακοστιανά βεβαίως. Αλλά από τις 51 κατηγορίες πήγαμε στις 60 κατηγορίες. Ναι. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι, πέρα από τη διεύρυνση των κωδικών, την εξάπλωση των κωδικών, πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπανε. Το είπε και ο κύριος Γιουριάδης, που το έχει πάρει λίγο προσωπικά αυτό το ζήτημα, ανεξάρτητα από το πόσο πετυχημένο τελικά είναι το καλάθι της νοικοκυράς ή όχι. Φτάσαμε τώρα, μετά από κάποιους μήνες, να λέμε και να εντοπίζουμε και κάποια κακό σκημένα που εμείς εδώ σε εκπομπή τα φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό, ότι πρέπει να είναι πιο ευδιάκριτη η τιμή του κιλού, η τιμή του λίτρου. Πρέπει να ξέρω πόσο στάσιμη έμεινε η τιμή με κάποιο τρόπο ή πόσο αυξήθηκε. Έτσι, πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρα τα νούμερα. Να παραμένει σταθερή η συσκευασία και το περιεχόμενο. Βέβαια, βέβαια. δηλαδή, πρόσεξε, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, Βασίλη. Δεν είναι δυνατόν να μου μειώνεις την ποσότητα και να μην το ξέρω με κάποιον τρόπο. Και αν δεν το έχω παρατηρήσει ο ίδιος, και πώς να το παρατηρήσω όταν τρέχω πανικόβλητος να πάρω δύο πράγματα από το σούπερ μάρκετ, να με πιάνει κότσο. Κάποιος πρέπει να μου το λέει. Σου μείωσα την ποσότητα. Κάποιος πρέπει να το ελέγχει. Ναι, βεβαίως, και νομίζω ότι είπα ότι πρέπει να υπάρχει μια ευσυνειδησία. Πρέπει να υπάρχει ένας έτσι, αν θέλετε, οικονομικός πατριωτισμός αυτή την περίοδο από αυτές τις κατηγορίες του εμπορίου που έχουν δραστηριότητα στην διατροφή μας, στον επισκεπτισμό μας. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως το τελευταίο που ήθελα να πω και το θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό είναι για το θέμα των βελτιώσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ναι, ναι, βεβαίως, και να ολοκληρώσουμε αυτό. Είναι πραγματικά ένας μηχανισμός ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο να μπορέσει ο δανειολήπτης, ο οφειλέτης να μπει σε μία ρύθμιση και πρέπει να διευρυνθεί τόσο ο αριθμός των οφειλετών όσο και το είδος των δανείων ή των οφειλών. Και περιμένουμε πραγματικά αυτές οι τέσσερις βελτιώσεις να δείξουν τα αποτελέσματά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, δεν μπορεί να μπαίνουν 86.000 στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού.
να προχωρούν στο επόμενο βήμα οι 46.000, να εντάσσονται στη δεύτερη φάση οι 6.300 και στο τέλος να ρυθμίζονται 1.000 αιτήσεις. Μάλιστα, απίστευτο. Και είναι ουσιαστικά, θα μπορούσαν να είχαν ρυθμιστεί 26 δισεκατομμύρια, έχουν μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης στα 2,5 δις και έχουν ρυθμιστεί 400 εκατομμύρια. Μάλιστα. Βασίλη Κορκίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν το συνειδητοποίησες. Πιάσαμε σε 10 λεπτά 10 διαφορετικά σημαντικά θέματα. Να είσαι καλά. Αυτό... πάντα βοηθάει η συζήτηση μαζί σου στο να πιάνουμε τα θέματα τα οποία πονάνε. Ίσως τελικά να βοηθάει η συζήτηση να είναι πάντα, όπως το έχω κάνει εγώ σε αυτή την εκπομπή, μεταξύ από τη μία έμπειρων στο αντικείμενο του ανθρώπων, από την άλλη φίλων, για να μπορούν να τα συζητάνε γρήγορα και ανοιχτά. Και ξεκάθαρα, όπως είπα προηγουμένως. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Ευχές πολλές. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά και από μένα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah.